Σύμφωνα με πληροφορίες του ΣΥΓΜΑ, ο Υπουργός Εξωτερικών τόνισε ότι η κυβέρνηση καταβάλει προσπάθειες για να ανοίξει και το οδόφραγμα πυροϊού και ακολούθως αυτών των κοκκίνων. Σε ό,τι αφορά το αίτημα για τη διάνοιξη των οδοφραγμάτων στην περιοχή Κοκκίνων, στην Τηλιρία και στην περιοχή Πυροϊού, κατατέθηκαν εισηγήσεις με βάση την αξιολόγηση του αιτήματος των πολιτών. Ο Δήμαρχος Άνδρος Καραγιάννης δήλωσε πως κατά τη διάρκεια της συνάντησης συζητήθηκαν τα θέματα που αντιμετωπίζουν οι ακριτικοί δήμοι που προκύπτουν από τη συνεχιζόμενη τουρκική κατοχή και την περαιτέρω αξιοποίηση της νεκρής ζώνης για γεωργικούς, κοινοτροφικούς, περιβαλλοντικούς και εκπαιδευτικούς σκοπούς. Εμείς ζητήσαμε από τον Υπουργό Εξωτερικών όπως θέσει το θέμα περαιτέρω χρησιμοποίησης και αξιοποίησης της γεωργικής ζώνης για γεωργικούς, στεγαστικούς αλλά και κτηνοτροφικούς σκοπούς, αφού είναι νεκρή ζώνη όπως είναι γνωστό, είναι μέρος της Κυπριακής Δημοκρατίας και ελέγχεται από τα Ηνωμένα Έθνη. Και πρέπει τα Ηνωμένα Έθνη να διευκολύνουν όπως κάνουν μέχρι τώρα τους γεωργούς για να δραστηριοποιούνται σε αυτήν την περιοχή. Ένα άλλο ζήτημα ήταν και αυτό των περιοχών που βρίσκονται εντός των Βρετανικών βάσεων, αφού λόγω Brexit θα καθυστερήσει η δημοσίευση του σχεδίου που συμφωνήθηκε μεταξύ της Κυπριακής Δημοκρατίας και της Βρετανίας για δημιουργία πολυδομικών ζωνών εντός των Βρετανικών βασιών. Η υποκράτηση για άλλες 7 ημέρες στα αποτρούμια.